Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την καθυστέρηση, πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα. Αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, θα προσκαλέσω στο βήμα να παρουσιάσει την αρχική εκδήλωση ένα κορίτσι του συλλόγου, γέννημα θρέμα του συλλόγου μας, Ελευθερία Λετζή. Παρακαλώ, Ελευθερία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητοί μας καλεσμένοι από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία και τη συμμετοχή σας στο πιο γλυκό τουρνουά του κόσμου, αυτό της γιορτής Χαλβά Φασάδου. Ως Φαρσανής κακίστρια και μέλος της οικογένειας που λέγεται Συγχυστική Λέσχη Φασάδων, νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που έλαβα μέρος σε ένα τουρνουά της πόλης μας με τόσους πολλούς ισχυρούς κακιστές και σκακίστριες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά που έχουν πετύχει μεγάλες διακρίσεις σε πανελλήνια και παγκόσμια πρωταθλήματα. Για 4 εξαντλητικές ημέρες, 140 σκακιστές παίξαμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Διασκεδάσαμε, χαρήκαμε, αγωνιστήκαμε ως αντίπαλοι με ευγενή άμυνα. Η διοργάνωση προσπάθησε να καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες και τα αιτήματα των αθλητών. Το έκτο τουρνουά ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας και οργάνωσης 6 και πλέον μηνών, τόσο από τα μέλη του συλλόγου όσο και από την πόλη. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο κύριο Μάκη Σκιόγλου, την Αντιδήμαρχο κυρία Σοφία Γατζηπλή και τον Αντιδήμαρχο κύριο Χρήστο Μπασαγιάννη, που με ρήνησαν για τη λύση όλων των προβλημάτων που προέκυπταν, φροντίζοντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δίχως όμως τους 7 συνολικά χορηγούς μας, δεν θα είχαμε πετύχει τους μεγάλους στόχους μας. Αυτοί μας στηρίζουν έμπρακτα, αναλαμβάνοντας και χρηματοδοτώντας τα έπαθλα των νικητών. Έχουμε 2 χρηστούς χορηγούς, τον κύριο Βαγγέλη Δρόσο και την κατασκευαστική του εταιρεία, που αναλαμβάνει μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, και τον κύριο Χρήστο Τσαβραήλη με τη γνωστή επιχείρηση Κρούστα. 3 αργυρούς χορηγούς, τα ντόπια κρέατα Χατζημήτρος, το εστιατόριο Βασιλικός και τον Χαλβά Αρχοντή. Και 2 χάλκινους χορηγούς, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουλούτσο με τα ανταλλακτικά Mercedes και την επιχείρηση Νταραγιάννη Catering. Κύριοι, σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας και ελπίζουμε να συνεχίσετε να μας στηρίζετε. Και τώρα θα πραγματοποιηθούν οι απονομές. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εδώ να τονίσω ότι η Ελευθερία, η Ελευθερία Λετζή, μαζί με άλλα 3 παιδιά του συλλόγου, είναι γέννημα θρέμα από τη μέρα που ξεκινήσαμε το σύλλογο, από τα 2016. Η Γεωργία Σκουμποτή, ο Πέτρος Ουμπαλούδης και ο Θεοφάνης Οκούπος. Είναι 4 εκπληκτικά παιδιά που προοδεύουν καθημερινά και στο σκάκι και στη ζωή στο σχολείο. Παρακαλώ τον κύριο Βαραγλιώτη να προσέχει να κάνει την πρώτη απονομή. Κατηγορία Β' Group, άντερ 8. Πρώτο κορίτσι, Ευαγγελία Μπουλούτσου. Τρίτος, Στέλιος Κακαγιάννης. Ευαγγελία, εδώ, Ευαγγελία. Δεύτερος, Ιωάννης Σίσκος. Είναι εδώ. Και πρώτος, Κωνσταντίνος Κοτοβός. Κατηγορία Under 10, παρακαλώ. Κατηγορία Under 10. Πρώτο κορίτσι, Αγγελική Μπεκιάρη. Είναι εδώ. Τρίτος, Ελεονό...
στη γενική κατηγορία, Ελεονόρα Κυριτοπούλου. Ελεονόρα. Δυστυχώς. Δεύτερος, Νικόλαος Δούκας. Ο Τουλίκος εδώ. Και πρώτος, Διονύσης Κόντρας. Θα τα φοράς εγώ τα μετάλλια όλα. Κατηγορία 12. Κι άλλοι θα λείπουν. Σαβίνα Νεμογιάννη, πρώτο κορίτσι. Από την Κέρκυρα, τους Παξούς για την ακρίβεια. Έφυγε. Στην κατηγορία τη γενική, τρίτη Κατερίνα Μαργαρίτη, από τη Θεσσαλονίκη. Μανουλευθρία. Και ο δεύτερος. Δεύτερος, Λουκάς Καρακώσιος. Θεσσαλονίκη. Τι να πω. Και πρώτος ένα κορίτσι. Η Άνθια Τζίμα. Μπράβο, Άνθια. Από το Σύλλογο του Νιαλίνα. Επιτέλους, βρήκαμε για να δώσουμε μετάλλιο. Ελπίζω να είμαστε πιο τυχεροί παρακάτω. Παρακαλώ την αντιλία μου, κυρία Σοφία Κατσιπλή. Φτάσαμε στο τέλος. Πραγματικά αυτό το ένα γλυκό τριήμερο, που το είπε από την αρχή ο Δήμος όταν ξεκίνησαν οι αγώνες, όντως ήταν αγγλικό τριήμερο για τα Φάρσαλα. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, όχι μόνο σε αυτά που πήραν το βραβείο που αξίζουν πρόσθετα συγχαρητήρια, αλλά και σε εκείνους που διαγωνίζεστε, που διαγωνίστηκαν σε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουν σημασία μόνο το μετάλλιο, αλλά και η προσπάθεια. Δεν το πήραμε αυτή τη φορά, θα πάρουμε την δεύτερη, την τρίτη. Σημασία έχει να αγωνιζόμαστε. Να είμαστε καλά και να ξανανταμώνουμε σε τουρνουά στην πόλη μας, γιατί είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη να ανοίγει τα φτερά της και να δέχεται επισκέπτες από παντού. Να είστε καλά και σας ξαναπεριμένουμε. Κατηγορία 14. Πρώτο κορίτσι, Ανδριάνα Κόκκινο, Φαρσαλινή. Τρίτος άντερ 14, Αθανάσιος Βλαχάβας, Πολάρισα. Είναι εδώ. Και οι κοντινοί μας πούλησαν. Δεύτερος, Κωνσταντίνος Ακαβάρας, Τρίκαλα. Τα ερωτικά Τρίκαλα. Και πρώτος, Φίλιππος Μωρατήρης. Φίλιππος. Καβάλα, καβάλα. Κατηγορία βετεράνων, μεγαλύτερη των 50 ετών. Πρώτος, πρώτη γυναίκα, πρώτη κυρία, από τη λατρεμένη Κρήτη, η λατρεμένη μας Μέρη Κοντάκη Βασιλακάκη. Η κυρία είναι προπονήτρια στην Κρήτη, έχει πάνω από 200 παιδιά μέχρι πρώτη δημοτικού. 200 παιδιά. Η καλύτερη προπονήτρια νηπίου στην Ελλάδα. Και όχι μόνο.
Κρήτος, Φαρσαλινός, Μιχάλης Σιούρης, δυστυχώς, απόν. Είναι στο Βόλο. Δεύτερος, επίσης ένας πολύ καλός φίλος του Συλλόγου και του Φαρσάλων, δεν έλειψε ποτέ από τουρνά που κάναμε στα Βάρσαλα, ο Θοδωρής ο Μουγάς, ο Πάς του Γεωργάκη. Και καλός καλύστης επίσης. Και πρώτος, από Βόλο, Ζήσης Μαρίτσης. Έφυγε. Φωτογραφία. Παρακαλώ το χορηγό Γιώργο Νταραγιάννη να προσέλθει. Κατηγορία Φαρσαλινών του Β Group. Ο πρώτος θα πάρει smartwatch. Πρώτη γυναίκα Φαρσαλινή, Γεωργία Σκουμποντή. Η Γεωργία που λέγαμε πριν. Πάμε μισό της εταιρείας. Λάθος. Λάθος. Συγγνώμη, Γεωργία. Είσαι στην καλύτερη κατηγορία. Είσαι στη γενική. Εδώ είναι η Φασανή. Ελένη Λαζαρίδη. Θα με συγχωρέσετε. Γεωργία, πείτε τη σλόκα να καψώνησα κανένα έτσι. Τρίτος, Θανάση Ευσταθείο. Ο Θανάσης είναι από τις Σοφάδες, αλλά τον έχω κάνει μεταγραφή εδώ και πολλά χρόνια στα Βάρσαλα. Και μας προσδάει, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εξαιρετικό παιδί. Δεύτερος, Απόστολος Κωστής. Όσο πάει χέρι και περισσότερο, η αδυναμία είναι τέτοια και τέτοια. Κωστής και Λούκας. Και πρώτος Φασαλινός, ο θρηλυκός Δημήτρης Λούκας. Μια ζουίσκα, μια ζουίσκα γλυστής. Με μεγάλη, με τεράστια βοήθεια στο σύλλογο, έχει βοηθήσει ποικιλοτρόπος. Δημητράκης είναι για μας, α. Εδώ, ως παλιός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, Διά. Και περνάμε στο Β' Group, στους μεγάλους νικητές. Παρακαλώ τον κύριο Χατζημίτρο και τον Βασίλη του Βολιωτόπουλου να έρθουν ταυτόχρονα. Και οι δύο. Και οι δύο. Εναλλάξτε γίνεται εδώ, γιατί έχουν προσφέρει τα έπαθη. Εδώ πάει η πρώτη. Γεωργία Σκουμποντή. Πρώτη γυναίκα στο Β' Group. Δεύτερο χειροκρότημα. Είσαι προνομιούχος. Τρίτος στη γενική. Ένα επίσης δικό μας παιδί που μείνει στην Πάτρα. Ο Γεωργάκης Αλεξόπουλος. Ο παπάς είναι του Παμακού και ο παπάς του ήταν γέννημα θρέμα του Σκακιστικού Συλλόγου Φαρσάλων τη δεκαετία του 1980.
Και έχει πάρει μεταγραφή στο σύλλογό μας, ο παπάς. Και μας βοηθάει. Δεύτερος, Δημοσθένης Καρανάσιος, από Τρίκαλα. Μπράβο, Δημοσθένη. Συνονόματα. Μπράβο, Δήμο. Και πρώτη, ένα κορίτσι που με κάνει να συγκινούμε. Θα έχει σύντομα μεγαλύτερες επιτυχίες, ελπίζω. Η Ελευθερία Λετζή, πρώτη θρηλυκή κατάταξη. Μπράβο, Ελευθερία. Πρώτη και αλήθεια. 6,5 στα 7. 6,5 στα 7. Το λάπτοπ το είναι προσφορά του καταστήματος Ντόπια Κρέατα Χατζημήτρος. Το τάμπλετ είναι του Βασίλη, του εστιατόριου Βασιλικός. Και τα smartwatch είναι του Νταραγιάννη Σκέντερνγκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύτερα, γεια. Μικρή διακοπή να ξεχωρίσω το μετάλλιο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να προσθέσει το βήμα να μας πει ένα χαιρετισμό και να απονείμει. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ Διοργανωτική Επιτροπή, στο Δήμο και στα άλλα τα παιδιά που δουλέψαν. Ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήρθατε από μακριά, που είχατε την υπομονή, το κόστος που υπομισθήκατε για αυτό το βράδυ, για να μάθουν τα παιδιά μας και να προχωρήσουν. Μεγάλη θυσία, την καταλαβαίνω και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο για το μέλλον των παιδιών.
Και τι είπαμε, πολύ καλοί μαθητές και πολύ καλοί καθηγητές. Έτσι πάει. Και ευχαριστώ πολύ για όλα. Κατηγορία Under 12. Πρώτη, δεν είναι εδώ δυστυχώς, η Ευαγγελία Εσίσκου. Η Ευαγγελία Εσίσκου, το ξέρετε όλοι, θα το πω για τους χορηγούς, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα κοριτσάκι 12 ετών από Θεσσαλονίκη έχει κάνει 2 διακρίσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρώτη θέση. Εδώ βγήκε πρώτη στην κατηγορία Under 12. Ήταν σκληρό το φεσσαλινό τουρνουά τελικά. Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία. Όπως πάντα. Τρίτος, Γιάννης Τσελέπης, από Λάρισα, πρωταθλητής Ελλάδος στην ενεργεία Under 12. Το καλοκαίρι μας πέρασε. Μου το Γιάννης είναι εδώ. Δεύτερος, Νικόλαος Ζαβρακίδης. Νικόλαος Ζαβρακίδης. Και πρώτος, Γιώργος Μπουγάς, η Ελπίδα της Αλήνης. Χρυσό μετάλλιο στα 12 πρωταθλήματα. Μπράβο, Ρέγκο. Κατηγορία Under 14. Πρώτο κορίτσι στη Λιανή Στέλλα Βαρδάκα από Κατερίνη. Τρίτος, Ιωάννης Μαργαρίτης, ο αδερφός από τη Μαργαρίτη που ήταν πριν. Εξαιρετικός κορίτσι της. Δεν είναι εδώ. Δεύτερος, μάλλον για αυτός λείπει, Μάριος Κωνσταντίνος Κόδρας. Θα σε φορτώσω με τα λόγω σου. Και πρώτος, Γιώργος Ραφαήλ Μανταζής. Μπράβο, Γιώργο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Κατηγορία 16. Πρώτο κορίτσι της Σοφία Μαρδάκα, η αδερφή της Τηλιανής, από Κατερίνη. Ευτυχώς. Τρίτος, Κωνσταντίνος Κούτρας. Κάτι να κάνουμε αυτό την άλλη φορά. Δεύτερος, ένα δικό μας παιδί, ο Νεοκλής ο Ιστέλλας. Νεοκλή. Ο Νεοκλής έχει κάνει δεύτερη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα σωρό διακρίσεις. Και πρώτος στην κατηγορία του Άντερ 16, ακόμη ένας εξαιρετικός δικός μας παιδί από τη Θεσσαλία, ο Χρήστος Τσαρσιταλίδης. Έξω. Επίσης με πανελλήνιες διακρίσεις και βρίσκους. Όλα τα παιδιά εδώ έχουν κάνει. Ήσουν από δική σε άλλους που δεν είπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στην κατηγορία Άντερ 18. Παρακαλώ την κυρία Μπουλούτσου, την κυρία Βίκη, να προσέλθει. Ο σύζυγός της με τα ανταλλακτικά Mercedes μας προσέφερε το smartphone που θα πάρει ο πρώτος Άντερ 18, ο πρώτος κάτω των 18 ετών. Ο οποίος είναι ο Χρήστος Δόγιας. Από την Κοζάνη και έρχεται και συνέχεια στα αυτά να παίξει πάντα, σκάκι. Μπράβο.
Συγχαρητήρια. Μπράβο. Περνάμε στην κατηγορία των βετεράνων του πρώτου γκρουπ. Πάνω των 50 ετών. Τρίτος. Θα δακρύσω, ο προπονητής μας, αμολάρισα. Ο Σπύρος ο Ναθαναήλ. Δυστυχώς έφυγε. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον βραβεύσω. Τον λατρεύω, είναι ένας καταπληκτικός προπονητής. Τον έχουμε 7 χρόνια. Είναι υπεύθυνος. Μας έχει βγάλει όλα τα παιδιά τα δικά του δημιουργήματα. Τα πήρε 8, 7, 9 ετών και τα έφτασε ως εδώ. Σπύρο, σε ευχαριστούμε και σε αγουσιάζω. Δεύτερος, ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Σκαγιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Καλλιτεχνικής, ο Σπύρος Διακοστήρης. Και πρώτος, άλλος ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, με σέρβικη καταγωγή, νομίζω, ο Ζόραν Τσίντσαρ. Μπράβο, Ζόρα. Είναι δεύτερη φορά που έρχεται να πάρει σαν να παίξει το τουρνάκι της Καλοά. Σωστά. Τρίτος στη γενική κατάσταση, κατάταξη, ο Χρήστος Λόγιας, ξανά. Χρήστο, είναι εσύ έπαθλο. Φίλων. Τρίτος, Αντώνης Χατζημανόλης. Δεύτερος, ένα παιδί από τη Λάρισα, από
το μεγαλύτερο έλεος στη Θεσσαλία, ο Πέτρος ο Τριμίτιος. Γνωστό σε όλους. Και μεγάλος νικητής, ο Λάμπρος Γιαννουλάκης από Θεσσαλονίκη. Μπράβο Λάμπρο! Και πέρσι ήταν ο δεύτερος. Καλά σου πάνε. Για να μην σε βλέπω αυτό, κάνε λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, θέλω να σας καλησπέρισω και εγώ. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ειδικά στους νικητές. Συγχαρητήρια στο σκαχιστική δέσκη, στον κύριο Δρέκα, για την όλη προσπάθεια αυτή που κάνει, που γίνεται. Είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας και για τα παιδιά μας. Στη Δημοτική Αρχή που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι, Δήμο, να συνεχίσουμε έτσι. Εγώ είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που βλέπω φέτος αυξανόμαστε. Θέλω να καλέσω όλους τους συναδέλφους της πόλης. Κάθε χρόνο να είμαστε και περισσότεροι για να γιγαντώσουμε αυτή την διοργάνωση και να γίνει πάρα πολύ σημαντική για την πόλη μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Αναφέρω ότι απουσιάζει ο Σάκης ο Αρχοντής λόγω εγκλημένων υποχρεώσεων και απουσιάζει επίσης Χρυσός Χωρισμός μαζί με τον Χρήστο. Είναι ο Βαγγέλης ο Δρόσος. Ο Βαγγέλης ο Δρόσος είναι Θεσσαλινός. Έχει μια μεγάλη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλία. Δεν παίρνει αργά στα φάρσα, αλλά και αυτό είναι το πώς να το περιγράψω. Εξαιρετικά πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάνω δεν έχει συμφέροντα στην πόλη, συνεισφέρει πολύ δυνατά στην πόλη. Χωρίς να έχει συμφέροντα. Τα έργα του παίρνει δημόσια, μεγάλα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού παίρνει. Απουσιάζει σήμερα λόγω εγκλημένων, είναι και στο Συμβούλιο της ΑΕΛ, της Αεραστεχνικής ΑΕΛ και είχε σύσκεψη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την υπομονή, για τα λάθη μου. Θα παρακαλέσω να μας γράψετε τα λάθη και τις παραλήψεις στο Viber, τα οποία θα λάβουμε υπόψη για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Τα καλά λόγια πείτε στους φίλους σας. Τα άσχημα σε εμάς, όπως λέει και το ρητό για τα μπαγκάζια. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ όλους τους νικητές να ανέβουν να πάμε να βρούμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Όλοι οι νικητές επάνω. Εγώ έρχομαι να αποκτώσω το φωτικό της εσωτερικής. Προσπαθώ συντόρξα δεν είναι αντέχοντα. Αν δεν μου καλά.
κάτω. Εγώ δεν έχω μετάλλιο. Εγώ έχω το φορτηγό για τις αδερφές. Πηγές. Τσίντσα. Τον κύριο Τριστέλα δεν τον έφερες. Επικεφαλής διευθυντής. Τη ψυχή του τρυπνού του και παράληψη. Όπως και όλος του διευθυντής. Ήταν μαλακό. Ναι, εντάξει. Και τρίτος άνθρωπος. Μια χαρά, τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Επίσης παράληψη τους ακούμε, τους διευθυντές. Παράληψη του υπόλοιπου Δελτασίγμα που δεν φαίνεται, ο Γιώργος Σουμπόλας εμφανίσει ροές γραμματέας σου λόγο, ο Στέλιος Αποστόλου, ο οποίος έφυγε. Πού ήρθες να μιλήσεις, ο Λούκας Σας ευχαριστώ όλους και για την υπομονή σας.